Το χάσμα ανάμεσα στον Νίκο Ανδρουλάκη και τους αμφισβητείες του ολοένα και βαθαίνει με την ημερομηνία που θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή να αποτελεί ορόσημο για τις εσωκομματικές εξελίξεις. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, στο κλείσιμο της μαραθώνιας συνεδρίασης του Πολιτικού Συμβουλίου και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, μίλησε για μια πρόταση προς το όργανο που θα επιχειρήσει να είναι όσο γίνεται πιο ενωτική. Όμως όλοι προετοιμάζονται για ένα δεύτερο και ίσως πιο σκληρό γύρο αντιπαράθεσης στις 30 Ιουνίου. Τέθηκε μετεπιτάσεως από μια συντριπτική πλειοψηφία των ομιλούντων, τέθηκαν ζητήματα που αφορούν το αύριο της παράταξης με πολύ μεγάλη αγωνία. Και έχω την εντύπωση ότι με βάση αυτό το κλίμα το οποίο δημιουργήθηκε, είναι προφανές ότι πρέπει να υπάρξουν εμπροστοβαρείς πρωτοβουλίες. Άρα να γίνουν εκλογές. Πρέπει να πάμε συντεταγμένα σε μια πολιτική αποτίμηση. Αυτό θα γίνει στην Κεντρική Επιτροπή. Και βέβαια μετά υπάρχει ένας οδικός χάρτης. Εγώ δεν μπορώ να προκαταλάβω ποια θα είναι η εισήγηση και η απόφαση Κεντρικής Επιτροπής. Όμως θα υπάρχει ένας οδικός χάρτης για το επόμενο διάστημα. Να διατηρήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων, προσπαθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με τους αντιπάλους του να δηλώνουν πως η προσφυγή στις κάλπες είναι μονόδρομος. Πρέπει να επιλέξουμε στο ΠΑΣΟΚ αν θα είμαστε ένα κόμμα χαμηλών προσδοκιών, θα κατεβάζουμε τον πύχη ή θα μιλούμε καθαρά και δεν θα φτάνουμε στο επίπεδο να χάνουμε από τον Κασελάκη. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να αποφασίσει η βάση. Πιστεύω πάρα πολύ στην ακεραιότητα, στο ήθος και σε αυτό το οποίο έφερε στο ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Γιατί θα σας το πω πάρα πολύ απλά. Ήμασταν στο 8%, πήγαμε στο 13%. Κερδίσαμε εκλογικές περιφέρειες. Τρίτο ζήτημα. Αναδιοργανώθηκε σημαντικά το κόμμα οργανωτικά. Χρειάζεται και πολλά ακόμα. Δεν συζητάμε τίποτα το πολιτικό και βγαίνουμε στα πάνελ και συζητάμε μόνο για τα εσωκομματικά μας. Ναι. Αυτό είναι ένα δώρο στο Μητσοτάκη. Εκλογές το φθινόπωρο για να γίνει επανεκκίνηση στο κόμμα ζητά το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Σκανδαλίδης, που βρίσκεται από σύμμαχος απέναντι πλέον στην ηγεσία. Η εισήγησή μου δεν είχε σχέση με τα αποτελέσματα τόσο τρεις στο λάδι και τρεις στο ξύδι. Είχε σχέση με την πορεία της παράταξης και την ανάγκη που έχει αυτή τη στιγμή. Και λέω λοιπόν, αυτή τη στιγμή πρέπει να ξαναμαζευτεί η βάση της παράταξης και αυτή τη φορά να είναι ο πρωταγωνιστής στην πορεία ανατροπής των πολιτικών συσχετισμών. Της GPO για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, την ώρα που δεν υπάρχει επίσημη κατάθεση υποψηφιότητας για την Προεδρία, στο ερώτημα ποιο πρόσωπο είναι το πλέον κατάλληλο να ηγηθεί του κόμματος, στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης προηγείται με 34,5%, ακολουθούν Παύλος Γερουλάνος με 17,7% και Χάρης Δούκας με 17,2%, ενώ έπονται Μανώλης Χριστοδουλάκης με 13,6% και Παύλος Χριστίδης με 2,5%. Η ονοματολογία αυτή τη στιγμή δεν κάνει καλό στο ΠΑΣΟΚ. Και το λέω αυτό διότι δεν έχει αρχίσει ακόμα μια τέτοια διαδικασία. Πιστεύω ότι τα ονόματα πρέπει να πέσουν στη μάχη όταν ξεκινήσει η διαδικασία. Υπάρχει χρόνος για τις υποψηφιότητες, αλλά όποιος αυτή τη στιγμή προτάσει το όνομά του πάνω από τις αλλαγές, δείχνει να μην καταλαβαίνει ποιο είναι το πρόβλημα.